με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άνοιξε η διαδικτυακή πύλη το Taxisnet από την περασμένη Παρασκευή, προκειμένου οι φορολογούμενοι ηλεκτρονικά, όπω συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, να υποβάλουν τι δηλώσει του. Υπάρχουν ωστόσο κάποια πράγματα τα οποία όλοι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην βρεθούμε αργότερα μπροστά σε δυσάρεστε εκπλήξει. Για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και για την εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα, τι αλλαγέ έχουν γίνει. Θα συζητήσουμε αμέσω με τον κύριο Ανδρέα Μπαϊλάκη, λογιστή φοροτεχνικό. Είναι κοντά μα. Καλό σα μεσημέρι, καλώ yeah, ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, κύριε Μπαϊλάκη, α, με αυτά τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Διότι τελευταία παρατηρείται και το εξή φαινόμενο. Πολλοί φορολογούμενοι, προκειμένου να αποφύγουν α, α, τα χρήματα που πρέπει να πληρώσουν σε κάποιον λογιστή, συμπληρώνουν οι ίδιοι τι φορολογικέ του δηλώσει. Με αποτέλεσμα α, να γίνονται λάθη τα οποία συναντούν μπροστά του μετά από κάποιου μήνε. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο θα πρέπει όλοι μας να προσέξουμε. Ναι, φέτο με πολύ καθυστέρηση όπως ξέρουμε όλοι, έπρεπε ήδη να έχουν περιοθεί υποβολή των δηλώσεων, ξεκίνησε την παρασκευή το σύστημα, αλλά και πάλι έχουμε αρκετά προβλήματα, υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να λυθούν. Ε, ήδη οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί δεν έχουν καθόλου κληρία φάνει μέσα στο σύστημα όπως είναι. Ε, ή το, κοχριολο... το δόσεις των δανείων που θα δούμε να μπαίνουν τις επόμενες ημέρες. Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία ε, έχει να κάνει με το γεγον... και το ότι δεν υπάρχουν ακόμη α, στο ηλεκτρονικό έντυπο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ίδιες επιχειρήσεις δεν έχουν στείλει τα στοιχεία. Σωστά, τι πρέπει να κάνουν ε, όχι, η πληροφορία, θα η, η πληροφορία μας είναι ότι οι τράπεζες έχουν αποστείλει τα στοιχεία εδώ και αρκετό καιρό. Προφανώς λόγω των θεμάτων που είχε η διαδικτική πύλη στο θέμα, στο σημείο της, για φορολογική, ηλεκτρονική υποβολή τη φορολογική δήλωση. Κάπου κόλλησε το θέμα και είπε το Υπουργείο ότι θα φανεί στι επόμενε ημέρε. Δεν μπορεί όμω ο φορολογούμενο να προχωρήσει στην υποβολή τη δήλωση, αν δεν υπάρχει αυτό ο. Βεβαίω δεν ο μπορεί, ο αριθμός, γιατί έτσι, υπάρχουν και άλλα προβλήματα προ το παρόν. Δηλαδή και επιχειρήσει θα πρέπει ο φορολογούμενο όταν θα προχωρήσει. Θα πρέπει να φανούν όλα τα στοιχεία τα προσυμπληρωμένη κωδική. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει, αν έχει τοκοχρεολητικές δόσεις, να συνεχίσει τη δηλωσή του, διότι θα έχει σοβαρό θέμα, αφού γνωρίζουμε ότι η αποπληρωμή των κοχρεολητικών δόσεων, δανείων οποιασδήποτε μορφής, αποτελεί τεκμήριο. Επομένως, ε, είναι λάθος τη φορολογική δήλωση. Το ίδιο θα πρέπει να, να τσεκάρει πρώτα ο φορολογούμενος, εάν οι μισθοί, οι παρακρατηθέντες φόροι για τους επιχειρηματίες, έχουν, είναι σωστά στο σύστημα, ή αν απουσιάζουν, συμπληρω... εάν, εάν είναι σωστά μπορεί να προχωρήσει τα υπόλοιπα, αν δεν είναι θα πρέπει να απευθυνθεί στους εκαθαριστές της μισοδοσίας, στην επιχείρηση δηλαδή, να τους επισημάνει αν υπάρχει λάθος, και τότε μόνο θα προχωρήσει στην διαδικασία. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποιους κωδικούς που δεν είναι προσυμπληρωμένοι, αλλά έχει πληροφοριακά στοιχεία. Δηλαδή, αν θα, θα μπουμε στο σύστημα, θα δούμε ότι έχει λευκούς, λευκά, Τετραγωνάκια, έχει κίτρινα και έχει και πορτοκαλί. Τα πορτοκαλί είναι προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να παρέμβει ο φορολογούμενο παρά uh -huh. μόνο, ε, αν είναι, μόνο αν απευθυνθεί στου εκαθαριστέ τη μισθοδοσία, είτε δημόσιο είτε ιδιώτε. Ε, Στι κίτρινε, αν πατήσει πάνω στο κίτρινο, τότε θα του βγει ένα πινακάκι που του δίνει πληροφοριακά στοιχεία, κυρίω από την περσινή δήλωση, και αυτό μπορεί να τροποποιήσει τον πίνακα ή να τον μεταφέρει όπω έχει και τα λευκά που πρέπει να συμπληρώσει ο ίδιος. Έχουμε περιπτώσεις όπου οι αποδοχές των φορολογουμένων υπάρχουν μόνο εγγράφος και πρέπει να ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδικασία μέσω εφορίας ενδεχομένως. Ε, ε, υπάρχουν μόνο οι περιπτώσεις που για τον α ή β λόγο η επιχείρηση είτε έχει πτωχεύσει είτε για, α, για τον κάποιο λόγο δεν έχει υποβάλει στο ηλεκτρονικό σύστημα στη διαδική επίλη της Γενικής Γραμματείας την πληροφόρηση τους βεβαιώσεις αποδοχών ηλεκτρονικά, και εφόσον βεβαίως πρώτα θα έλθει και θα διαπιστώσει ο φορολογούμενος ότι αυτό είναι αδύνατο, τότε θα απευθυνθεί στη ΔΟΗ και θα υποβάλει στους, κωδικούς, στους άλλους κωδικούς που μπορεί να του συμπληρώσει που εκεί βέβαια έχει το ενδεχόμενο ότι θα γίνει ένας επανέλεγχος από θα κληθεί να κάνει ένα επανέλεγχο η εφορία. Εάν τα στοιχεία που υπάρχουν ηλεκτρονικά στο έντυπο που υπάρχει στο τάξη, για κάθε φορολογούμενο, τα στοιχεία των αποδοχών του, αν δεν συνάδουν με τα πραγματικά, δεν ανταποκρίνονται ναι, στο είπαμε αληθινό ότι του εισόδημα, θα τι πρέπει, να κάνει. θα πρέπει, αυτό ζητάει και το Υπουργείο εγγράφο. λέει ότι θα πρέπει να απευθυνθεί καταρχήν στον εκαθαριστή τη εισοδοσία, είτε αν είναι σε επιχείρηση ιδιωτική, στον ιδιώτη επιχειρηματία, στο λογιστή κυρίω. Ε, αν δημόσιο δημόσιο, όποιον ε, καθαρίζει τη μισοδοσία του δημοσίου, να, αν διαπιστωθεί ότι είναι σωστά, θα, λέει, ε, θα δει μήπω αυτός κάνει λάθο ο φορολογούμενος, ή αν έχει υποβάλει κάποια λανθασμένη λόγω αφημί, λόγω κάποιων στοιχείων που έχουν δοθεί στον εκαθαριστή τη μισοδοσία. Αφού συμβεί αυτό ο έλεγχο, κα, κατόπιν θα μπορεί διότι ο εκαθαριστή τη μισοδοσια μέχρι 31 1931-12, έχει, έχει μείνει ανοιχτό το σύστημα και θα μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία. Διορθωτικά στοιχεία για να μπορεί ο, στη συνέχεια ο φορολογούμενο να κάνει τη δήλωσή του. Δεν είναι όμω αναγκαίο αν διαπιστώνει ότι είναι σωστά τα στοιχεία, δεν είναι ανάγκη ο φορολογούμενο να τρέχει στου εκαθαρισμένου φορεί και να παίρνει χειρόγραφη τη βεβαίωση αποδόχων. Δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται. Ε, τώρα, ε, για όσου είναι δικαιούχοι του επιδόματο παιδιών, κύριε Μπαϊλάκη, ισχύει και φέτο ό,τι και πέρσι, δηλαδή παράλληλα. Με την υποβολή τη φορολογική δήλωση, πρέπει να γίνει και η υποβολή του σχετικού ηλεκτρονικού εγγράφου βεβαίως, για το επίδομα Α29. Το έντυπο, και μάλλον, Α29. Και αρχίζει το Α29 να υποβληθεί και φέτο κανονικά για να μπορεί να πάρει το οικογενειακό ε, επίδομα που παίρνει κάθε χρόνο. Το, το ε, Επίση, εδώ θα πούμε ότι για τα περσινά, μέσα στη δήλωση, μεταξύ των προσυμπληρωμένων κωδικών, είναι και το επίδομα τέκνων, οπότε δεν θα χρειαστεί για το περσινό να το συμπληρώσει φέτο. Είναι προσυμπληρωμένα σε όλου του φορολογούμενου και δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν λάθη εκεί, αφού το ίδιο το σύστημα που τα εκδίδει είναι και το, αυτός είναι η γενική γραμματεία. Είναι πολύ πιο απλή δηλαδή είναι φέτος πολύ, η διαδικασία. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί στα άλλα σημεία θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλέ αλλαγέ, έχουν πολλέ τροπίσεις και θα είναι σχετικά δυσκολότερη η δήλωση φέτο και θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τι άλλε χρόνια. Θα δούμε ότι από την πρώτη με το που θα μπει στη διαδικτυακή πύλη που είναι το ε1, θα δούμε ότι για να μπει καταρχήν πρώτα και να μπορέσει να ανοίξει το ε1, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να καταχωρήσει τα άμκα τόσο, τη όσο, τόσο του, συζύ, του υπόχρεου του συζύγου όσο και τη συζύγου ή αν δεν είναι σύζυγος του το, ενό όποιο είναι ο φορολογούμενος, αλλά και κάποιο email. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν απαραίτητα να έχει email, καλό είναι να έχουν email οι φορολογούμενοι και να μπορούν να εξυπηρετούνται, αν δεν μπορεί να βάλει του λογιστή ή κάποιου συγγενικού προσώπου να εξυπηρετηθεί. όμω αν, προχω... αν δεν καταχωρήσει άμκα και email, γι' αυτό θα πρέπει οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν τα άμκα τους, ε, όταν πηγαίνουν στου λογιστέ, να μην επανέρχονται ε, κλπ. Το άμκα γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, του βιβλιαρίου υγεία. Χωρί email δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωση. Χωρίς δηλαδή email για κάποιου περιπτώσει ηλικιωμένων, δεν για παράδειγμα, ανθρώπων γενικά που δεν, δεν έχουν ανοίγει. σχέση με το διαδίκτυο. Δεν ανοίγει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό το θέμα. Θα μπορεί σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο να βάλει ένα email. σε αναλογιστη καποιο συγγενικο προσωπο να βαλει ενα email ομω δεν προχωραει η δήλωση, χρειάζεται είτε email. Και το ΑΜΚΑ είπαμε είναι υποχρεωτικά για να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα τη βεβαίωση των στοιχείων του φορολογουμένου και να προσπαθεί να, συμπλη... να, να συμπληρώσει κατόπιν τη δήλωση. Μάλιστα, είπατε ότι έχουν γίνει κάποιε τροποποιήσει, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Να μα πείτε εν συντομία πώ. Ναι, είναι να αυτά. πούμε ότι φέτο είναι ουσιαστικά τα στοιχεία λίγα. Θα έλεγα περισσότερε είναι οι διαφορέ ε, παρά οι ομοιότητε. Έχουμε καταρχήν φέτο για πρώτη φορά η φορολογία είναι με τον νόμο 4172 και όχι με τον 2238 που γνωρίζαμε. Απλά έχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή. Κάποιες κλίμακες όπως είναι των μισθωτών και των επαγγελματιών παραμένουν οι ίδιες Αλλά όμως πλέον είναι η φορολογία με τον καινούριο νόμο 4172 Έτσι έχουμε αρκετές τροποποιήσεις Αν θα δούμε την έντυπη μορφή του ε1 μοιάζει ε, εμφανισιακά Αλλά μέσα είναι οι διαφορές πάρα πολύ μεγάλες Δηλαδή ε, ο πίνακα 1 και 2 που είναι πληροφοριακά στοιχεία είναι το ίδιο. Όμω, αν θα πάμε στη φορολογία, στον πίνακα 4, που είναι η φορολόγηση των εισοδημάτων, θα δούμε ότι έχει διαφορέ. Αν ξεκινήσουμε στα πρώτα σημεία, που είναι οι μισθωτοί, είπαμε είναι προσυμπληρωμένοι των μισθωτών και συνταξιούχων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτο μαζί με τους μισθωτούς φορολογούνται και οι αμοιβέ των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και οι αμοιβέ με τις λεγόμενες με το μπλοκάκι. Αν δηλαδή ένα έχει μόνο από ένα σε μια επιχείρηση εκδόσης στοιχείου ή αν ε, με περισσότερο αλλά το, από τον 1% το 75% ε, των εσόδων τότε και, έχει, και βεβαίως έχει και έδρα το σπίτι του τότε αυτός και αυτός φορολογείται με, το, ε, με, το, με την κλίμακα των μισθωτών που ξεκινά με 22% mm -hmm. Οι φορολογούμενοι η φορολογούμενη αυτή θα πρέπει να τονίσουμε να μην ξεχαστούμε ότι είναι οι μόνοι που τους αναγνωρίζονται καταναλωτικές δαπάνες για να έχουν την έκπτωση 22.000 ευρώ που αναλογεί σε 9.545 απαλλαγή ας το πούμε, δηλαδή αν έχει μέχρι 9.545 δεν φορολογείται, mm -hmm. από εκεί και πάνω η κλίμακα είναι 22%, πηγαίνει Μάλιστα. στις 32% κλπ. Και, και ούτω καθεξής. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω... Επίσης εδώ έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στους ναυτικούς, οι ναυτικοί πλέον φορολογούνται αυτοτελώς υποχρεωτικά, είναι στην κλίμακα των μισθωτών, είναι, είναι και εδώ ε, έχουν, η ε, είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί, εδώ ίσως να έχουν προβλήματα διότι μέχρι τώρα ε, τα λογιστήρια δεν είχαν αυτή την απόλυτη εμπειρία στους ναυτικούς και ίσως πολλοί ναυτικοί να δουν να μην, δουν ότι, να μην βρουν κωδικούς τους, πρέπει να ανατρέξουν σω λίγο εκεί περισσότερο να προσεχτεί. Βάλιστα. Φορολογούνται με 10 ή 15% εφάπτωση. Να πάρουν οδηγίε από του λογιστέ του. Δεν συμπληρώνουν το έντυπο. Το είχαν ένα ένθετο έντυπο φέτο, δεν θα συμπληρώσει ένθετο έντυπο. Είναι ενσωματωμένο στη σελίδα του ε1 ηλεκτρονικά. ηλεκτρονικά. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα κατατοπιστικά μα είπατε, κύριε καλύτερο. Μπαϊλάκη. Σας Καλό σα απόγευμα. απόγευμα. Εμεί πάμε σε διαφημίσει σε λίγο μαζί με τι αθλητικέ ειδήσει τη ημέρα.